αναστάτωση το πρωί σε δημοτικό σχολείο του Ηρακλείου, καθώς γονέας μαθητή φέρεται να επιτέθηκε φραστικά σε εκπαιδευτικούς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν δίστασε να τραβήξει από τα κάγκελα το διευθυντή του σχολείου, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο της αυλής, σπάζοντάς του τα γυαλιά ηλίου. Είναι απαράδεκτο γονείς είτε να εισέρχονται στον χώρο του σχολείου και να διαταράσουν την εύρυθμη λειτουργία του, είτε έξω από τα κάγκελα του σχολείου, σε ώρα λειτουργίας που οι μαθητές είναι έξω και κάνουν γυμναστική, να μιλάνε απρεπώς ή να επιτίθεται σε εκπαιδευτικούς. Για απαράδεκτες καταστάσεις κάνει λόγο ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Μανώλης Μπελαδάκης, ο οποίος ενημερώθηκε και τις κοινές έντασης που επικράτησαν το πρωί, όπως και χθες με το συγκεκριμένο γονέα. Έχουν επιληφθεί τα αρμόδια όργανα, η αστυνομία και δεν ξέρω, ίσως και η εισαγγελία. Ο διευθυντής σχολείου βγήκε έξω, ήταν παρόν στο περιστατικό και είναι ο άνθρωπος ο οποίος δέχτηκε την επίθεση στην ουσία. Και οι πληροφορίες λένε για κάτι τέτοιο, αλλά περιμένω να έχω μια πιο σαφή εικόνα από τον ίδιο τον διευθυντή για τις λεπτομέρειες και στη συνέχεια θα δούμε. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο, αυτή την πληροφόρηση έχω και εγώ, αλλά πέρα από αυτό θέλω να δω ακριβώς τις λεπτομέρειες του περιστατικού. Πάντως, τα προβλήματα με το συγκεκριμένο γονέα φαίνεται πως είναι συχνά στον χώρο του σχολείου. Ωστόσο, το σημερινό επεισόδιο αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της υπομονής με το διευθυντή να ενημερώνει την αστυνομία. Ήταν η συνέχεια, το σημερινό ήταν συνέχεια του χθεσινού. Πάλι είχαμε είσοδο του γονέα στο σχολείο και διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας. Υπάρχει ένα ιστορικό το οποίο εμείς είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε. Ο κύριος Μπελαδάκης αναμένεται να ενημερωθεί αναλυτικά για το περιστατικό από τον διευθυντή του σχολείου, με τον ίδιο να στέλνει το δικό του μήνυμα για όσους διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι απαράδεκτο αυτό να συμβαίνει. Είμαστε εδώ να δεχτούμε οποιοδήποτε πρόβλημα ή περιστατικό υπάρχει, να το συζητήσουμε, να το καταγράψουμε, να το αντιμετωπίσουμε. Δεν νομίζω ότι οι ίδιοι γονείς πρέπει να, για κανένα λόγο, να κάνουν αυτό που έγινε σήμερα σε αυτό το σχολείο.